με καθυστέρηση πολύ την τιμή που έκανε ο Παύλος να θέλει να περπατά όρθιος και όχι σκυφτός, η πόλη την ανταπέδωσε. Μετά από 2 χρόνια, με επίσημο τρόπο, έκανε αυτό που έχει γίνει στις καρδιές και στις συνειδήσεις, θεωρώ, του μεγάλου κομματιού των ανθρώπων της πόλης. Έδωσε το όνομά του στο σημείο που ένα βράδυ, μόνο και μόνο γιατί μέσα από τα τραγούδια του μαχόταν τον φασισμό και μέσα από τις τάσεις ζωής του ήταν απέναντι στα φαινόμενα του φασισμού και του ρατσισμού, έχασε με έναν άνδρο τρόπο τη ζωή του από τα τάγματα εφόδου της Χρυσής Αυγής. Η πόλη κάνει αυτό που ως ελάχιστο φόρο τιμής απέναντι σε έναν νέο άνθρωπο, αλλά κυρίως επιτρέψτε μου να πω απέναντι στις γενιές που έρχονται και που θα πρέπει, επειδή και ο κάθε δρόμος έχει τη δική του ιστορία, να βλέπουν το πρόσωπο του φασισμού που παρά τα φιασίδια και την προσπάθεια που κάνει να μας δείξει ότι είναι κάτι άλλο, από τα γενοφάσκια του εξακολουθεί να είναι το μακρύ χέρι ενός συστήματος, εξακολουθεί να θέλει με το φόβο και τη μυσαλλοδοξία να χειραγωγεί τους ανθρώπους. Όχι στο Κερατσίν. Το Κερατσίν είναι μια πόλη με τις προσφυγογειτονιές της που βίωσαν οι άνθρωποι στο πετσί τους πάρα πολλές διακρίσεις. Το Κερατσίνι λοιπόν ορθώνει τη φωνή του και λέει ότι σε αυτή τη χώρα, σε αυτόν τον τόπο, η διαφορετικότητα των ανθρώπων είναι όπλο. Δεν είναι φόβος, και αυτό το μήνυμα θέλουμε να στείλουμε.